Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα και για εσάς. Πάμε τώρα να διευκρινίσουμε λίγο τι ακριβώς ήταν αυτό που έγινε για να καταλάβει ο κόσμος στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος το Σάββατο, ουσιαστικά μάλλον από βράδυ Παρασκευής προς Σάββατο. Τι ακριβώς έγινε και γιατί χρειάστηκε να εκενωθεί η μονάδα εντατικής θεραπείας. Κοιτάξτε, την Παρασκευή το βράδυ στις 12 και ένα λεπτό, νομίζω και δύο λεπτά, με καλέσαν από το νοσοκομείο η διευθύντρια της εντατικής, η κυρία Διορίτου, και μου λέει ότι χτυπάει ο συναγερμός και ότι βλέπουμε μικρή ποσότητα καπνού και μυρωδιά. Είπα να φωνάξουν να καλέσουν την πυροσβεστική. Σε 10 λεπτά ήμουν στο νοσοκομείο, ανέβηκα πάνω, ήταν η πυροσβεστική. Και τι είχε συμβεί? Η κεντρική μονάδα κλιματισμού είχε κοπεί ο ημάντας που είναι πάνω στον τέταρτο όροφο, στην οροφή του νοσοκομείου. Η μονάδα μας είναι στον πρώτο όροφο. Κόπηκε ο ημάντας, υπερθερμάθηκε το μοτόρ του κλιματιστικού και άρχισε να βγάζει καπνό. Από την τριβή, δεν είναι φωτιά δηλαδή. Από την τριβή. Η πυροσβεστική ανέβηκε πάνω, δεν υπήρχε φωτιά. Η δική μας τεχνική υπηρεσία το αποσύνδεσε από το ρεύμα και σταματήσαμε εκεί. Κυρία Κατσάκα, ναι. Από τους αερογωγούς όμως κατέβηκε μυρωδιά και λίγο καπνός μέσα στη μονάδα εντατικής. Δεν υπήρχε τοξικότητα, μας διαβεβαίωσε, ανοίξαμε τα παράθυρα, αλλά το πρόβλημα που προέκυψε ήταν το ψύχος, το κρύο. Επομένως, βάλαμε μερικά σώματα που χρειαζόταν και πάσαμε τις ασθενείς με ειδικές, αυτά τα αλουμίνια που φέρουν ισοθερμικά, αλλά έπρεπε επειγόντως να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες. 7 ασθενείς που είχαμε, όπλα και γέρατο το πρωί του Σαββάτου, με πλήρη ασφάλεια. Τώρα, το πρόβλημα εξάλλου, γιατί έχουμε κλειστό κύκλωμα και στους ασθενείς, στους αρνευστήρες, δεν κινδυνεύαν, δεν μπορούσαν να κινδυνεύσουν γιατί ο αέρας φιλτράρεται. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί παρόλο τη συντήρηση που κάνουμε. Συντήρηση γίνεται κανονικά, αυτό ήθελα να πω. Η συντήρηση γίνεται κανονικά. Έχουμε εταιρεία η οποία έρχεται και ελέγχει και συντηρεί όλα τα κλιματιστικά και όλες τις μονάδες κλιματισμού, όπως και τις γεννήτριες. Αλλά συνέβη. Κόπηκε ο ημάντας, τι να κάνουμε. Τώρα από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε θέμα δηλαδή έλλειμμα λίμματος συντήρησης ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Έχουμε τα δελτία συντήρησης κάθε μήνα που γίνεται, κάθε εξάμηνο, κάθε μονάδα συντηρείται. Τώρα πιστεύω βέβαια ότι θα αντικατασταθούν, γιατί μας δώσαν το Υπουργείο 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση. Επομένως, περιμένουμε τώρα το έργο να αρχίσει μέσα στο χρόνο. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα είναι σαφώς καλύτερα όλα με την ενεργειακή αναβάθμιση. Θα αντικατασταθεί και το σύστημα θέρμανσης δηλαδή? Θα είναι ναι, θα αντικατασταθούν, γιατί και αυτά είναι 20 ετίας. Εντάξει. Ναι. Αυτά είναι σύστημα θέρμανσης ηλεκτρικό, έτσι? Ηλεκτρικό. Ναι. Είναι θα εγκαταστήσετε μονάδα, φυσικό αέριο με την ενεργειακή? Πώς θα γίνει? Όχι, δεν είναι. Η θέρμανση του νοσοκομείου γίνεται με φυσικό αέριο. Ναι. Αλλά η μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως και τα χειρουργεία, έχουν κλειστό σύστημα κλιματισμού. Μάλιστα. Για λόγους προστασίας προφανώς, για να φιλτράρετε, μας είπατε, και ο αέρας. Να φιλτράρουμε ακριβώς για να μην έχουμε μύκητες, μικρόβια. Για τις ενδοσοκομιακές λοιμώξεις είναι αυτό. Να σας ρωτήσω λιγάκι, το βράδυ δεν γινόταν να γίνει διακομιδή των ασθενών στα νοσοκομεία? Και σας ρωτάω γιατί είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ξέρετε, προβληματίζει το γεγονός κατά πόσο η προσπάθειά σας είναι σημαντική, βέβαια, να τους βάλετε τις αλουμινοκουβέρτες ή να φέρετε σώματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτει μέχρι, ή κάλυψε τέλος πάντων μέχρι την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Μιλάμε ότι όλη αυτή η ιστορία κατά τις 2.30 το βράδυ αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα στις εντατικές. Έπρεπε να έρθουν τα ΕΚΑΒ να μεταφερθούν. Δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί ένας ασθενής. Είναι προστατευόμενος, δεν έπαθε κανείς τίποτα. Ωραία. Είναι καλά στις μονάδες που είναι. Σήμερα το πρωί άρχισε να γίνεται, βάλαμε τα φίλτρα, γίνεται η απολύμανση της μονάδος και αύριο θα επανέλθουν πάλι σε εμάς. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε η Ειρήνη Γκέλη για την διακομιδή, για την μετακομιδή, φαντάζομαι ότι και η ώρα που έγινε το περιστατικό
Ήταν δύσκολη. Φαντάζομαι δεν ήταν εύκολο να βρεθούν ταυτόχρονα 7 ασθενοφόρα για να γίνει. Μα ήταν δύσκολο και κάθε ασθενοφόρο πρέπει να είναι και ένα γιατρό να το συνοδεύει, σαν δικολόγο. Καταλάβατε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ασθενή διασωληνωμένο. Άρα χρειάζονταν 7 για να γίνει ταυτόχρονα μέσα σε μία ώρα, α πούμε, η μετακομιδή όλων. Έπρεπε να υπάρχουν 7 ασθενοφόρα, 7 εντατικολόγοι. Έτσι. Απίθανο. Μάλιστα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλοι οι ασθενείς είναι καλά στις εντατικές που πήγαν και αύριο θα επιστρέψουν σε εμάς. Γενικά ως νοσοκομείο πώς είστε, γιατί ήταν νοσοκομείο COVID? Α, λοιπόν, είναι νοσοκομείο COVID. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 24 ασθενείς από τα 100 κρεβάτια που είχαμε. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος που έχει τη ατομική ευθύνη και έχουν πέσει σε 24. Έχουμε και πιστεύω ότι κάθε μέρα μειώνονται. Νοσηλεύσαμε εμείς από το 27 του δεκάτου που έγινε COVID 403 ασθενείς ως τώρα. Ναι. Παράλληλα το νοσοκομείο υποδέχεται άλλα περιστατικά μη COVID? Όχι. Καθόλου, όχι, δεν είναι. Από χθες αρχίσαμε να εκκαινώνουμε τα τμήματα τα οποία δεν υπάρχουν πια ασθενείς COVID και πιστεύω αρχάς Φλεβάρι να αρχίσουμε να έχουμε τις εφημερίες και να δεχόμαστε όλους τους άλλους ασθενείς. Μάλιστα. Μόνος ασθενείς βέβαια που δεχόμασταν πάντα και δεν σταματήσαμε ήταν τις ρευματολογικές που έχουν προβλήματα ρευματολογικά, τους επανελέγχους. Και, στην αρνητική πίεση λέτε, στη μονάδα που έχετε αρνητικής πίεσης? Όχι, τους ρευματολογικούς. Το υπερβαρικό. Το υπερβαρικό. Το υπερβαρικό συνέχισε να δουλεύει, η μεσογειακή ανεμία συνεχίζει και του νεφρού, της αιμοκάθρασης και περοτοναϊκής συνέχισαν οι ασθενείς να έρχονται, πάντα ελεγχόμενοι. Με τεστ rapid. Αν έχετε με ασθενή νεφροπαθή με COVID, τι γίνεται? Έχουμε κάνει ειδικό θάλαμο το οποίο μπορεί να γίνει αιμοκάθρηση και περιτροναϊκή μέσα. Μάλιστα. Σε κλινική COVID. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις? Ένα περιστατικό είχαμε. Είχατε ένα περιστατικό. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν ελάχιστοι ήταν μπροστά στο. Εκεί τώρα με τους συναδέλφους, εκεί και με τους γιατρούς που συζητάτε τώρα με το άνοιγμα της αγοράς, έχετε καθόλου ανησυχία για το τι μελιγενέστε? Ανησυχία. Δεν έχουμε ανησυχία. Εγώ πιστεύω ότι η αγορά δεν είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το δημιουργούν οι κλειστοί χώροι και οι συγκεντρώσεις που γίνονται στα σπίτια ή σε καφέ που γινόταν παλιά. Η αγορά, αν πάρεις τις προφυλάξεις, δεν είναι. Είχαμε αγορά ανοιχτή, τα κρεοπολία, πολλά. Ναι. Και όμως πέσαμε. Μάλιστα. Γιατί το υλικό φορτίο είναι πολύ μεγάλο σε κλειστούς χώρους. Σε κλειστούς χώρους το υλικό είναι απίθανο να κολλήσει κάποιος αν φοράει τη μάσκα σε ανοιχτό χώρο. Σωστό, αν λαμβάνει όλα τα μέτρα. Λαμβάνει όλα τα μέτρα. Μάλιστα. Εντάξει, και οι εμβολιασμοί πάνε πάρα πολύ καλά. Εκεί τους έχετε ολοκληρώσει στο νοσοκομείο? Το προσωπικό ολοκληρώθηκε, ήδη αρχίσαμε και κάνουμε στο γενικό πληθυσμό και είδαμε ότι ο γενικός πληθυσμός πάνω από 85. Ναι. Έχουμε ένα 98%, 3 άτομα μόνο, 4 δεν είχαν έρθει, τα οποία συμπληρώσαμε από το προσωπικό το οποίο είχε αρνηθεί και δέχτηκε και το μετάνιωσε. Είχατε περιπτώσεις έτσι συναδέλφων εκεί πέρα που στην αρχή είχαν επιφυλάξεις και στη συνέχεια αποφάσισαν να εμβολιαστούν, έτσι? Ναι, είχαν επιφυλάξεις. Ναι. Καθένας είχε τις επιφυλάξεις, αλλά σιγά σιγά έχουν αρθεί αυτές οι επιφυλάξεις. Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, και στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.